σας παιδιά, της Εκδεχνά, ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε κάτι που έψαχνα αρκετό καιρό. Αν και η αλήθεια είναι το αγόρασα, αν και θα ήθελα το πιο μεγάλο μοντέλο, αλλά λόγω έλλειψης χρημάτων πέρασα σε αυτό. Λοιπόν, είναι ένα πολύπριζο φορτιστής για το λάπτοπ κυρίως, που με ενδιαφέρει. Το πήρα 37 ευρώ λέει εδώ. Ήθελα να αγοράσω ένα με 100 βατ, αλλά από τη μία ήταν το κόστος, από την άλλη δεν ήμουν σίγουρος για το αν όντως χρειάζομαι 100 βατ, οπότε πέρασα σε αυτό εδώ. Έχω ένα λάπτοπ, έχω το Xiaomi something something 15 inches, τρώει γύρω στα 40 με 50 βατ ρεύμα. Και πρόσεξα ότι το αγόρασα μεταχειρισμένο, το πήρα βασικά μεταχειρισμένο. Πρόσεξα ότι όταν έβαζα να παίξω κάποια παιχνίδια, έχω παίξει και Dota σε αυτό και κάποια άλλα, δεν προλάβαινε ο φορτιστής που είχε μαζί, ο οποίος ήταν 40-45W, να ταΐσει την μπαταρία του λάπτοπ. Με αποτέλεσμα μετά από τη μία-μισή ώρα το λάπτοπ να πεθαίνει από μπαταρία και να μην προλαβαίνω να το φορτίσω. Οπότε σκέφτηκα ότι και για ταξίδια επίσης και για άλλα ήθελα να πάρω ένα φορτιστή, ο οποίος να μην είναι μόνο για το λάπτοπ, να είναι και για άλλα πραγματάκια μαζί. Οπότε πέρασα σε αυτόν εδώ της Baseus, το οποίο είναι 4-1 τυπικά, γαλλίου Gun, γάλλιο είναι αυτό. Το ένα είναι το άζωτο, τώρα γαλλίο αζώτου λίγο δύσκολο. Τι νάτριο, δεν είναι νάτριο αυτό. Τέλος πάντων, νιτριλίου γαλλίου, whatever. Δεν ξέρω, το νι είναι το άζωτο στη τέτοια, αλλά μπορεί να είναι νιτρίλιο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αρκετά καλός από ό,τι είδα, όσο είδα τέλος πάντων, ο συγκεκριμένος. Επίσης έχει ένα ωραίο πάνω, άμα δεν θες να το σκίσεις, να το πιάνεις για να μπορείς να ξεκολλήσεις τα αυτοκόλλητα. Οπότε δεν θες καν μαχαίρι, απλά σου βοηθάει, σου λέει, ξέρεις κάτι, εντάξει, μπορεί να είσαι τελείως. Ας το κάνουμε έτσι. Οπότε ναι, το ξεκουμπώνεις, έχει αυτάκια εδώ πέρα, το πιάνεις. Μ' άρεσε γιατί είναι compact, γιατί μου φάνηκε πολύ πρακτικό και είναι ένα σε όλα, γιατί επίσης εκτός από όλα τα άλλα έχω και τη φορητή οθόνη πολλές φορές με το λάπτοπ μαζί και θέλω να τη φορτίζω, με αποτέλεσμα να έχω και δεύτερο φορτιστή ή όταν ο φορτιστής που έχει το λάπτοπ, όταν δίνει στην οθόνη, κόβει κάποια βάτα από το, όπως και σε πολλές μπρίζες, κόβει κάποια βάτα από την κεντρική. Γιατί είδα και σε κάποια άλλα που έλεγε 100W, 65W. Ήταν μόνο όταν λειτουργούσε μόνο του το power delivery, το power delivery για το λάπτοπ. Όταν έβαζες και άλλη συσκευή επάνω, στο κόβε πάρα πολύ. Οπότε, ειδικά, αρκετά απλό και έχει μέσα, το οποίο γι' αυτό μου αρέσει πολύ συγκεκριμένη εταιρεία, ό,τι και να πείτε, μαζί με τη Ugreen, η οποία είναι πανάκριβη πλέον. Έχει και ένα USB Type-C σε Type-C. Σου λέει, ξέρεις κάτι, πάρε και ένα να έχεις να φορτίζεις το λάπτοπ σου. Λογικά πρέπει να είναι, λέει, 100W, 100W καλώδιο. Αυτό το 100W καλώδιο, παιδάκια, κάνει κοντά στο 15-20€, αν πας να το αγοράσεις αυτή τη στιγμή από πουδήποτε εδώ πέρα. Από 12 και πάνω ευρώ. Οπότε σου λέει, πάρε και ένα τέτοιο να έχεις. Πολύ μεγάλη βοήθεια είναι αυτό, ειδικά όταν έχεις λάπτοπ και πρέπει να το φορτίσεις. Και όχι μόνο. Λοιπόν, το καλώδιο είναι αρκετά μακρύ. Έχω την αίσθηση ότι παίζει να είναι κοντά στα 2 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να λέει το κουτί κάπου. Γιατί δεν λέει πουθενά πόσα μέτρα είναι. Δεν λέει πόσα μέτρα είναι. Όλος παραδόξος. Και είναι αυτό εδώ το σκατάκι, ένα μικρό κουβλάκι, το οποίο είναι πανέμορφο. Είναι compact όσο δεν πάει. Λέει τι βγάζει, δηλαδή αν το διαβάσετε και στο κουτί σας το λέει, και από πίσω λέει τι βγάζει σε ρεύματα. Δηλαδή, γιατί όταν κάνει συνδυασμό, είναι αυτό που σας έλεγα, κάποιοι από τους συνδυασμούς αλλάζουν την παροχή. Τώρα να μεταξύ να σας τα διαβάσω όλα, είναι άπειρα. Πραγματικά είναι άπειρα. Αυτό που λέει ότι μπορεί να δώσει 60-5W είναι αυτό που χρειάζομαι εγώ και το έχει. Ωραία, ok. Λοιπόν, και βλέπουμε από εδώ πέρα έχουμε δύο USB, Type-C 1, Type-C 2. Εδώ πέρα είναι τα power delivery τα, για τα 65W σίγουρα. Λοιπόν, από εδώ δίνει λιγότερα watt. Συγκεκριμένα, το μεταξύ είναι τόσες επιλογές.
USB, USB σου σου δίνει μέχρι 20 βα... κάτσε. Το Type-C 1, Type-C 2 βγάζει μέχρι 65 W η πρώτη, βασικά ναι, η Type-C 1 σε 2 output. Μέχρι 65 W δίνουν πάνω ή κάτω. Οπότε μπορώ να διαβάσω, μπορούν να σας δώσουν μέχρι 20 W περίπου από αυτά. Οπότε ναι, το μοιράζει. Λοιπόν, είναι πολύ compact. Άμα το πιάσετε καταλάβετε, είναι πολύ μικρό. Έχει και το καλώδιο του, αλλά θα το ανοίξω καλού κακού, να σιγουρέψω το μήκος του. Λοιπόν, το μήκος του καλωδίου μαζί με αυτό είναι 1,5 μέτρο. Βασικά είναι 1,5 μέτρο. Δεν είναι 2 μέτρα, οπότε είναι 1,5 μέτρο. Χρήσιμο να έχεις τελειώσει το σχολείο και να πρόσεχεις γεωμετρία, να θα πω. Όταν με ρωτάνε οι μαθητές μου, κύριε, πότε τα χρειαστούμε όλα αυτά. Α, ορίστε. Να ξέρεις πόσα μέτρα είναι το καλώδιο από το πολύμπριζό σου. Λοιπόν, βλέποντάς το. Τέλος πάντων, πρακτικό. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα σε αυτό. Είναι ποιοτικό, είναι στιβαρό. Τη δουλειά του ξέρω ότι την κάνει και με το παραπάνω. Ίσως αν βρω χρήματα να μπορέσω να πάω σε κάτι πιο ακριβό. Θέλω πιο ακριβό, κάτι με μεγαλύτερα βατ. Θα ήθελα μέχρι 100. Αλλά νομίζω ότι προς το παρόν τα 65 βατ είναι υπερβολικά καλά για αρχή. Αλλά ναι, γενικά να ξέρετε ότι όταν έχετε ένα λάπτοπ και παίζετε, σίγουρα δίνει κάποια βάτη το πολυμπριζό σας ή το powerbank που έχει ή οτιδήποτε, αλλά στο gaming γενικά θες παραπάνω. Δεν ισχύει για όλα, πάντως στο δικό μου αυτό ανακάλυψα ότι τα 40 βάτ δεν του είναι αρκετά που έβγαζε ο φορτιστής που ήρθε μαζί το λάπτοπ όταν το πήρα. Οπότε πάμε στα 65 και βλέπουμε, νομίζω θα είναι υπέρα αρκετό, αλλά νομίζω ότι αξίζει και είναι compact κυρίως για ταξίδια. Δηλαδή σκέψου ότι πας ένα ταξίδι και δεν κουβαλάς 25 φορτιστές. Συνήθως τι έκανα, έπαιρνα τον φορτιστή από το της Ugreen μαζί, ο οποίος είχε μια σειρά από USB και Type-C. Αλλά στο τέλος κατέληγα να φορτίζω, και επίσης δεν φόρτιζε εμένα, αλλά δεν φόρτιζε τόσο καλά. Με αυτό μπορώ να φορτίζω laptop, tablet, κινητό και να έχω και για τις οθόνες μου. Οπότε νομίζω ότι είναι υπερβολικά καλά. Δηλαδή τώρα χρειάζεται να παίρνω μόνο αυτό μαζί, το οποίο είναι λίγο πιο βαρύ, αλλά είναι compact και είναι ωραίο. Και ναι, δεν ξέρω, μου αρέσει. Το συνιστώ, ναι, πάρτε το. Αν το βρείτε και πιο φθηνά προφανώς, θα σας έχω link από κάτω από που το πήρα εγώ, από το Σκούρτς το αγόρασα. Την απόδειξη δίπλα την έχω, οπότε ναι, 37 ευρώ έγραφε πάνω, γιατί το έχω και καιρό. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Δες τώρα εσύ πόσο μικρή είναι η τεχνολογία. Wow. Λοιπόν, σας χαιρετώ εγώ, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ελπίζω να το βρήκατε λίγο χρήσιμο. Αν θέλετε υποστηρίξτε με από κάτω, like, subscribe, κάντε share το βίντεο σε όσους άρεσε. Αφήστε μου τα σχόλιά σας, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι θα θέλετε να δείξω στο μέλλον. Γιατί και εγώ αγοράζω για μένα πράγματα και δείχνω αυτά που αγοράζω για μένα. Οπότε από τη μέρα που βγήκε αυτό το κανάλι όλα γίνονται με άξονα τη δική μου λογική και με βάση αυτά που θεωρώ εγώ καλά. Γιατί τα χρησιμοποιώ εγώ, οπότε ένας από εσάς είμαι και προσπαθώ όσο γίνεται να μείνω πιστός σε αυτό. Λοιπόν, οπότε ναι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας από μένα.